Ο αγώνας κατά των παθών. Γέροντα, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «Πνεύματι ηγημονικό στήριξόν με», τι ζητούσε? Ο Δαβίδ ζητούσε από το Θεό να του δώσει διοικητικό χάρισμα, επειδή είχε να κυβερνήσει ανθρώπους, αλλά και ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται πνεύμα ηγεμονικό, γιατί έχει να κυβερνήσει τον εαυτό του, για να μην τον κάνουν κουμάντο τα πάθη του. Γέροντα, τι είναι τα πάθη? Εγώ τα πάθη τα βλέπω σαν δυνάμεις της ψυχής. Ο Θεός δεν δίνει ελαττώματα, αλλά δυνάμεις. Όταν όμως δεν αξιοποιούμε αυτές τις δυνάμεις για το καλό, έρχεται το ταγκαλάκι, τις εκμεταλλεύεται και γίνονται πάθη. Και ύστερα γκρινιάζουμε και τα βάζουμε με τον Θεό. Ενώ αν τις αξιοποιήσουμε, στρέφοντάς τες εναντίον του κακού, μας βοηθούν στον πνευματικό αγώνα. Ο θυμός λόγου χάρη δείχνει ότι η ψυχή έχει ανδρισμό, ο οποίος βοηθάει στην πνευματική ζωή. Κάποιος που δεν είναι θυμώδης και δεν έχει ανδρισμό, δεν μπορεί να βάλει εύκολα τον εαυτό του στη θέση του. Ο θυμώδης άνθρωπος, αν αξιοποιήσει στην πνευματική ζωή την δύναμη που έχει, είναι σαν το γερό αυτοκίνητο που πιάνει την ευθεία και κανείς δεν το φτάνει. Αν όμως δεν την αξιοποιήσει και αφήνει ανεξέλεγκτο τον εαυτό του, μοιάζει με αυτοκίνητο που τρέχει με υπερβολική ταχύτητα σε ανώμαλο δρόμο και κάθε τόσο εκτροχιάζεται. Ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίσει τις δυνάμεις που έχει και να τις στρέψει στο καλό. Έτσι θα φτάσει με την βοήθεια του Θεού σε καλή πνευματική κατάσταση. Τον εγωισμό λόγου χάρη να τον στρέψει εναντίον του διαβόλου και να μην το βάζει κάτω όταν πάει να τον πειράζει. Την τάση για φλιαρία να την αγιάσει καλλιεργώντας την ευχή. Δεν είναι καλύτερα να μιλάει με τον Χριστό και να αγιάζεται παρά να φλιαρεί και να αμαρτάνει? Ανάλογα δηλαδή με το πώς θα χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος τις δυνάμεις της ψυχής, μπορεί να γίνει καλός ή κακός. Γέροντα, μερικοί νομίζουν ότι δεν έχουν προϋποθέσεις για να κάνουν πνευματική ζωή και λένε «Ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος». Γέροντας Παΐσιος, αν λένε κιόλας ότι τους βαραίνουν πάθη κληρονομικά και δικαιολογούν τον εαυτό τους, αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Και όταν γέροντα κάποιον όντως τον βαραίνουν, κοίταξε να σου πω, ο κάθε άνθρωπος έχει κληρονομικές καταβολές, καλές και κακές. Πρέπει να αγωνιστεί, να απαλλαγεί από τα ελαττώματά του και να καλλιεργήσει τα καλά που έχει, για να γίνει μια αληθινή χαριτωμένη εικόνα του Θεού. Οι κακές κληρονομικές καταβολές δεν είναι εμπόδιο για την πνευματική πρόοδο, γιατί όταν αγωνίζεται κανείς, έστω και λίγο, αλλά με πολύ φιλότιμο, τότε κινείται στον πνευματικό χώρο, στο θαύμα, και όλα τα άσχημα κληρονομικά τα διαλύει η χάρη του Θεού. Ο Θεός πολύ συγκινείται και πολύ βοηθάει μια ψυχή που έχει κακές κληρονομικές καταβολές και αγωνίζεται φιλότιμα στο ουράνιο πέταγμα, με την ατροφική της φτερούγα, την κακή κληρονομικότητα. Γνωρίζω πολλούς που με τη μικρή προσπάθεια που κατέβαλαν και με τη μεγάλη βοήθεια του Θεού ελευθερώθηκαν από αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι για τον Θεό μεγάλοι ήρωες, γιατί αυτό που θα συγκινήσει το Θεό είναι η εργασία που θα κάνουμε στον παλιό μας άνθρωπο. Γέροντα, το βάπτισμα δεν εξαλείφει τις κακές κληρονομικές καταβολές? Το βάπτισμα μας απαλλάσσει από την κατάρα του προπατορικού αμαρτήματος και από όλες τις αμαρτίες. Όταν βαπτίζεται ο άνθρωπος, ντύνεται τον Χριστό. Απελευθερώνεται από το προπατορικό αμάρτημα και έρχεται η Θεία Χάρις. Οι κακές όμως κληρονομικές καταβολές μεν. Μήπως ο Θεός δεν θα μπορούσε να τις εξαλείψει και αυτές με το Άγιο Βάπτισμα? Τις αφήνει όμως για να αγωνιστούμε, να νικήσουμε και να στεφανωθούμε. Γέροντα, εγώ όταν πέφτω συνέχεια σε κάποιο πάθος λέω «Έτσι γεννήθηκα, τέτοια είμαι». Ακόμη αυτό έλειψε να μας πεις, ότι οι γονείς σου έδωσαν όλα τα ελαττώματα που έχεις, από πάπου προς πάπου. Όλα τα ελαττώματα σε σένα δόθηκαν και όλα τα χαρίσματα στους άλλους? Μήπως τα βάζεις και με τον Θεό? Όποιος λέει «Εγώ αυτόν τον χαρακτήρα έχω, έτσι γεννήθηκα, έχω άσχημες κληρονομικές καταβολές, με αυτές τις συνθήκες μεγάλωσα, άρα δεν μπορώ να διορθωθώ». Είναι σαν να λέει «Φταίει όχι μόνο ο πατέρας μου και η μάνα μου, αλλά και ο Θεός». Όταν ακούω κάτι τέτοια, ξέρετε πώς στεναχωριέμαι. Έτσι βρίζει κανείς και τους γονείς του και τον Θεό. Από τη στιγμή που σκέφτεται έτσι, πάβει να ενεργεί η χάρη του Θεού. Γέροντα, μερικοί λένε ότι ένα ελάττωμα είναι στην δομή του ανθρώπου. Δεν διορθώνεται. Ξέρεις τι γίνεται? Μερικούς τους συμφέρει να λένε ότι κάποιο ελάττωμα οφείλεται στη δομή τους, γιατί έτσι δικαιολογούν τον εαυτό τους και δεν κάνουν καμία προσπάθεια να απολαγούν από αυτό.
Εμένα λένε, δεν μου έδωσε χαρίσματα ο Θεός. Τι φταίω εγώ? Γιατί μου ζητούν πράγματα πάνω από τις δυνάμεις μου? Οπότε αραλίκη μετά. Δικαιολογούν τον εαυτό τους, αναπαύουν τον λογισμό τους και βαδίζουν με το χαβά τους. Αν πούμε, αυτά είναι κληρονομικά, τα λένε του χαρακτήρα μου, πώς θα διορθωθούμε? Αυτή η αντιμετώπιση διώχνει την πνευματική λεβενδιά. Ναι, γέροντα, αλλά. Πάλι αλλά. Τι σε σύβρε, παιδάκι μου? Σαν χέλι ξεγλιστράς, συνέχεια δικαιολογείσαι. Γέροντα, εσκεμμένα να το κάνω? Δεν λέω ότι το κάνεις εσκεμμένα, αλλά ενώ ο Θεός σε πρίκησε με τόσο μυαλό και είσαι σπίρτο, πανέξυπνη, δεν καταλαβαίνεις πόσο κακό είναι η δικαιολογία. Ένα τόσο δά κεφαλάκι να έχει τόσο μυαλό και να μην το καταλαβαίνει. Παρατήρησα ότι μερικοί, ενώ είναι ξύπνοι και καταλαβαίνουν ποιο είναι το σωστό, υποστηρίζουν το λανθασμένο, επειδή αυτό τους βολεύει και έτσι δικαιολογούν τα πάθη τους. Άλλοι πάλι δεν δικαιολογούν τον εαυτό τους, αλλά με τον λογισμό ότι υπάρχει κάτι αδιόρθωτο στο χαρακτήρα τους, πέφτουν στην απελπισία. Ο διάβολος έτσι κάνει, τον έναν τον εμποδίζει από την πνευματική πρόοδο με την δικαιολογία του εαυτού του, τον άλλον τον πιάνει με την υπερευαισθησία και τον ρίχνει στην απόγνωση. Για να κοπεί ένα πάθος, πρέπει να μην δικαιολογεί ο άνθρωπος τον εαυτό του, αλλά να ταπεινώνεται. Αν λόγου χάρη λέει, εγώ δεν έχω αγάπη στη φύση μου, ενώ ο άλλος λέει, και δεν αγωνίζεται να αποκτήσει, πώς θα προκόψει? Χωρίς αγώνα δεν γίνεται προκοπή. Δεν έχετε διαβάσει στα πατερικά βιβλία πόσα ελαττώματα είχαν μερικοί πατέρες και σε τι πνευματικά μέτρα έφτασαν? Ξεπέρασαν άλλους που είχαν πολλές αρετές. Να, ο Αβάς Μωυσής ο Αιθίωπας, ένας τόσος μεγάλος εγκληματίας. Σε τι κατάσταση έφτασε? Τι κάνει η χάρη του Θεού? Κατά τον λογισμό μου, αυτός που είχε κακές κληρονομικές καταβολές και αγωνίζεται να αποκτήσει αρετές θα έχει πιο πολύ μισθό από εκείνον που κληρονόμησε από τους γονείς του αρετές και δεν χρειάζεται να αγωνιστεί για να τις αποκτήσει. Γιατί ο ένας τα βρήκε όλα έτοιμα, ενώ ο άλλος αγωνίστηκε σκληρά για να τα αποκτήσει. Βλέπεις, και οι άνθρωποι εκτιμούν περισσότερο εκείνα τα παιδιά που βρήκαν χρέη από τους γονείς τους και αγωνίστηκαν σκληρά. Όχι μόνο να τα εξοφλήσουν, αλλά και να δημιουργήσουν περιουσία, παρά όσα βρήκαν περιουσία από τους γονείς τους και την διατήρησαν. Γέροντα, ταλαιπωρούμε από τα πάθη μου. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν μέσα σου πάθη? Μερικές φορές το καταλαβαίνω. Αυτό είναι καλό, όταν ο άνθρωπος αναγνωρίζει ότι έχει πάθη, ταπεινώνεται, οπότε έρχεται η χάρη του Θεού. Στεναχωριέμαι όμως που συνέχεια σφάλω. Να χαίρεσαι που συνέχεια σφάλεις, γιατί έχεις υπερηφάνεια και έτσι ταπεινώνεσαι. Θεέ μου, αυτή είμαι να λες, βοήθησέ με. Αν δεν με βοηθήσεις εσύ, τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Μην απελπίζεσαι. Όταν σφάλουμε, ξεσκεπάζεται ο πραγματικός μας εαυτός. Το γνωρίζουμε και προσπαθούμε να διορθωθούμε. Με αυτόν τον τρόπο προχωρούμε θετικά και δεν ζούμε με ψευδαισθήσεις ότι πάμε καλά. Εγώ χαίρομαι όταν εκδηλώνεται μια δυναμία μου, όταν ξεφυτρώνουν τα πάθη μου. Εάν δεν ξεφύτρωνα, θα νόμιζα ότι αγίασα, ενώ οι σπόροι των παθών θα ήταν κρυμμένοι στην καρδιά μου. Έτσι κι εσύ, όταν θυμώσεις ή πέσεις στην κατάκριση, θα στεναχωρηθείς, φυσικά, γιατί έπεσες, αλλά πρέπει να χαρείς κιόλας, γιατί εκδηλώθηκε η αδυναμία σου, οπότε θα αγωνιστείς να απαλλαγείς από αυτήν. Γέροντα, όταν κάποιο πάθος μου δεν εκδηλώνεται για ένα διάστημα, σημαίνει ότι δεν υπάρχει πια μέσα μου? Αν υπάρχει μέσα σου ένα πάθος, κάποια στιγμή θα εκδηλωθεί. Γι' αυτό, όταν ξέρεις ότι μέσα σου κρύβεται κάποιο πάθος, πρέπει να προσέχεις. Αν ξέρεις λόγου χάρη ότι κάπου έξω από το κελί σου κρύβεται ένα φίδι, όταν βγαίνεις έξω θα ρίχνεις καμιά ματιά προς τα εκεί και θα προσέχεις μήπως βγει και σε τσιμπήσει. Επικίνδυνο δεν είναι όταν ξέρεις ότι βρίσκεται εκεί το φίδι και έχεις το νου σου πότε θα βγει για να το σκοτώσεις. Επικίνδυνο είναι όταν δεν ξέρεις ότι είναι εκεί και ενώ περπατάς αμέριμνη μπορεί να έρθει να σε τσιμπήσει. Θέλω να πω, επικίνδυνο είναι όταν ο άνθρωπος δεν παρακολουθεί τον εαυτό του και δεν γνωρίζει τα πάθη του. Όταν γνωρίζει τα πάθη του και κάνει τον σχετικό αγώνα, τότε και ο Χριστός τον βοηθάει για το ξερίζωμά τους. Γέροντα, μήπως πρέπει να αγωνίζομαι χωρίς να ανησυχώ? Αν διορθώθηκα, μήπως το να διορθωθώ ανήκει στον Θεό? Ναι, να αγωνίζεσαι και να τα αφήνεις όλα στον Θεό, αλλά να εξετάζεις και τον εαυτό σου, για να δεις πού βρίσκεσαι, τι κάνεις. Βλέπεις, ο γιατρός πρώτα ψάχνει να βρει την αιτία από την οποία προέρχεται ο πυρετός και μετά τι φάρμακο να δώσει στον άρρωστο, για να του ρίξει τον πυρετό. Από τη στιγμή δηλαδή που ο άνθρωπος αρχίζει να βλέπει τα ελαττώματά του, πρέπει να μπει μέσα του η καλή ανησυχία για να αγωνιστεί να τα διορθώσει. Εγώ εξετάζω τον εαυτό μου και βλέπω ότι έχω αυτά και αυτά τα ελαττώματα. Κάνω τον αγώνα μου και εξετάζω πάλι τον εαυτό μου. Μέχρι χθες είχα αυτά
και αυτά τα ελαττώματα. Έκοψα κανένα, σε εκείνο που βρίσκομαι, και μετά λέω στον Θεό: Θεέ μου, κάνω ό,τι μπορώ, αλλά βοήθησέ με εσύ να διορθωθώ, γιατί μόνος μου δεν μπορώ. Γέροντα, μπορεί ένας άνθρωπος να μην έχει τη δύναμη να δει τα πάθη του? Όταν ο άνθρωπος είναι ευαίσθητος, ο Θεός δεν τον επιτρέπει να γνωρίσει απότομα τα πάθη του. Γιατί τον ευαίσθητο τον πειράζει και ο διάβολος και τον ρίχνει στην απελπισία. Γιατί να έχεις αυτό το πάθος, του λέει, και γιατί έκανες εκείνο και πώς το άλλο, άρα δεν θα σωθείς. Και έτσι μπορεί να καταλήξει στο ψυχιατρίο. Γέροντα, όταν μια ψυχή αγωνίζεται χρόνια και δεν βλέπει πρόοδο, τι συμβαίνει? Όταν δεν βλέπουμε πρόοδο στον αγώνα μας, σημαίνει ότι δεν έχουμε εγρήγορση ή ότι ο Θεός δεν επιτρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο για να μην υπερεφανευθούμε και βλαφθούμε. Γέροντα, όπως βλέπω τον εαυτό μου κάθε μέρα, γίνομαι χειρότερη. Τι θα γίνει? Κοίταξε, ευλογημένη, υπάρχουν τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο, ο Θεός δίνει καραμέλες και σοκολάτες, γιατί βλέπει την ανάγκη και την αδυναμία της ψυχής. Στο δεύτερο, παίρνει λίγο τη χάρη του για παιδαγωγία, για να καταλάβει ο άνθρωπος ότι χωρίς την βοήθειά του δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό, ώστε να ταπεινωθεί και να αισθανθεί την ανάγκη να καταφύγει σε αυτόν. Και το τρίτο στάδιο είναι μια μόνιμη και σταθερή καλή πνευματική κατάσταση. Εσύ βρίσκεσαι ανάμεσα στο δεύτερο και τρίτο στάδιο. Προχωράς λίγο, μετά ξεχνάς την αδυναμία σου. Παίρνει ο Χριστός την χάρη του, απογυμνώνεσαι από την Θεία Χάρη. Βλέπεις ξανά την αδυναμία σου και συνέρχεσαι. Αν μου έλεγες ότι όσο προχωράς είσαι καλύτερα, θα φοβόμουν, γιατί θα έβλεπα ότι έχεις υπερηφάνεια. Τώρα όμως, που λες ότι όλο και πιο χάλια βλέπεις τον εαυτό σου, εγώ χαίρομαι, γιατί βλέπω ότι είσαι καλά. Μη φοβάσαι. Όσο προχωράει κανείς, τόσο περισσότερο βλέπει τις ελλείψεις του και τις ατελείες του. Και αυτό είναι πρόοδος. Γέροντα, υπάρχει περίπτωση να μην με ακούει ο Θεός όταν του ζητάω να με βοηθήσει να απαλλαγώ από ένα πάθος? Τι βάλει είναι ο δικός μας ο Θεός? Ο Θεός ακούει και μας βοηθάει. Ίσως να μην νιώθεις την βοήθειά του. Αιτία όμως δεν είναι ο Θεός, αλλά εσύ η ίδια που διώχνεις τη βοήθειά του με την υπερηφάνεια. Αν δεν υπάρχει κίνδυνος να το πάρουμε πάνω μας και να υπερηφανευθούμε, είναι αδύνατο να μην βοηθήσει ο Θεός. Ο καλός Θεός θέλει να απαλλαγούμε από τα πάθη μας, αλλά αν έχουμε υπερηφάνεια, η προδιάθεση υπερηφανίας δεν μας βοηθάει να απαλλαγούμε, γιατί θα νομίζουμε ότι το κατορθώσαμε χωρίς τη δική του βοήθεια. Γι' αυτό, όταν παρακαλούμε τον Θεό με όλη την καρδιά μας να μας βοηθήσει να απαλλαγούμε από ένα πάθος και δεν μας βοηθάει, πρέπει αμέσως να καταλάβουμε ότι πίσω από αυτό το πάθος κρύβεται άλλο μεγαλύτερο, και αυτό είναι η υπερηφάνεια. Επειδή δηλαδή δεν βλέπουμε την υπερηφάνεια, αφήνει ο Θεός να παραμένει το πάθος που βλέπουμε. Παραδείγματος χάρη, η γαστριμαργία, η φλιαρία, ο θυμός κλπ. Για να ταπεινωνόμαστε όταν συγχαθούμε πια τα πάθη μας από τις συνεχείς πτώσεις μας, γνωρίσουμε την αδυναμία μας και ταπεινωθούμε, τότε μας βοηθάει ο Θεός και ανεβαίνουμε 2-2 τα πνευματικά σκαλιά. Γέροντα, βλέπω ότι έχω πολλά πάθη. Ναι, έχεις πολλά πάθη, αλλά και νιάτα έχεις και παλικαριά έχεις για να δουλέψεις και να τα βγάλεις από το περιβόλι σου αυτά τα αγκάθια. Και να βάλεις κρίνα, ζουμπούλια, τριαντάφυλλα και να γάλεσαι μετά μέσα στο περιβόλι σου. Τώρα που είσαι νέα, τα πάθη είναι τρυφερά και εύκολα ξεριζώνονται. Βλέπεις και τα αγριόχορτα και αγκάθια να είναι. Όταν είναι ακόμη τρυφερά, εύκολα ξεριζώνονται, ενώ όταν μεγαλώσουν, σκληραίνουν και δύσκολα μπορείς να τα πιάσεις για να τα ξεριζώσεις. Και η τσουκνίδα, όταν βγάζει τα πρώτα φύλλα, δεν διαφέρει στην απαλάδα από το βασιλικό. Μπορείς να την πιάσεις και να την μυρίσεις, γιατί είναι τρυφερή. Γι' αυτό να προσπαθήσεις να ξεριζώσεις τα πάθη σου όσο είσαι νέα, γιατί αν τα αφήσεις, θα εχμαλωτιστεί η ψυχή σου σε διάφορες επιθυμίες και θα είναι δύσκολο να απελευθερωθείς από αυτές. Όσοι από νέοι δεν ξεριζώσουν τα πάθη τους, υποφέρουν πολύ στα γεράματα, διότι γερνάνε με τα πάθη, τα οποία γίνονται παλιά κακά, δυσκολοθεράπευτα. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, αρχίζει να αγαπά τα πάθη του, έρχεται η ηλικία της αγάπης, της στοργής και γίνεται πιο επίκης στον εαυτό του. Εξασθενεί και η θέληση και ο αγώνας κατά των παθών, γίνεται πιο δύσκολος. Ο νέος έχει ζωντάνια. Εάν αξιοποιήσει αυτή τη ζωντάνια στο ξερίζωμα των παθών, προκόβει. Γέροντα, γιατί πέφτω συνέχεια στην γαστριμαργία? Γιατί εκεί έχεις αδυναμία. Ο διάβολος πολεμάει το φυλάκιο που είναι αδύνατο. Τα άλλα που είναι οχυρά, καλά, δεν τα χτυπάει. Αν καταλάβω αυτό το φυλάκιο, λέει, εύκολα θα καταλάβω ένα-ένα και όλα τα άλλα φυλάκια. Γι' αυτό το αδύνατο φυλάκιο πρέπει να το οχυρώσεις καλά. Γέροντα, πελαγώνω όταν βλέπω τα πάθη μου. Να μην πελαγώνεις, ούτε να δηλιάζεις. Με θάρρος να παίρνεις ένα-ένα τα πάθη σου, αρχίζοντας τον αγώνα σου, από το πιο μεγάλο.
Στην αρχή βοηθάει να μην το λεπτολογείς, αλλά να χτυπάς και να ξεριζώνεις τα πιο χοντρά που βλέπεις. Και καθώς θα χρηστεύονται οι ρίζες των μεγάλων παθών, θα ξεριζώνονται και οι λεπτές ρίζες από τα μικρότερα πάθη. Επομένως, όταν ξεριζώσεις ένα μεγάλο πάθος, μαζί με αυτό θα ξεριζωθούν και άλλα μικρότερα. Γιατί γέροντα, ενώ παίρνω πολλές αποφάσεις να αγωνιστώ με ζήλο κατά των παθών μου, τελικά δεν τις πραγματοποιώ? Γιατί παίρνεις πολλές αποφάσεις μαζί. Τα πάθη, όπως και οι αρετές, αποτελούν μια αναλυσίδα. Το ένα πάθος είναι συνδεμένο με το άλλο και η μία αρετή είναι συνδεμένη με την άλλη, όπως τα βαγόνια του τρένου. Είναι ενωμένα το ένα με το άλλο και όλα ακολουθούν το πρώτο. Αν όμως αποφασίσεις να αγωνιστείς για αρκετό διάστημα, για να κόψεις ένα συγκεκριμένο πάθος και να καλλιεργήσεις την αντίστοιχη αρετή, θα το πετύχεις. Και μαζί με αυτό το πάθος που θα κόψεις, θα απαλλαγείς και από άλλα πάθη και θα αναπτυχθούν οι αντίστοιχες αρετές. Ας πούμε ότι ζηλεύεις. Αν αγωνιστείς να μην ζηλεύεις, θα καλλιεργήσεις την αγάπη, την καλοσύνη και συγχρόνως θα απαλλαγείς από τον θυμό, από την κατάκριση, από την κακία, από την λύπη. Γέροντα, ένα πάθος ή μία κακή συνήθεια είναι καλύτερα να τα κόψεις μία και έξω ή σιγά σιγά? Αν μπορείς να τα κόψεις μία και έξω είναι καλύτερα, γιατί διαφορετικά αφήνουν δέκατα. Δεν χρειάζεται καθυστέρηση. Όταν περνάει κανείς ένα ποτάμι, ιδίως χειμώνα καιρό, προσπαθεί να το περάσει όσο πιο γρήγορα μπορεί, γιατί θα παγώσει. Αν το περάσει γρήγορα, μέχρι να κρυώσει θα ζεσταθεί πάλι. Βλέπεις και τα άλογα όταν τα δένουν, αν θέλουν να ελευθερωθούν, κόβουν το σκοινί απότομα. Με τον πειρασμό θέλει απότομα κόψιμο το σκοινί. Γέροντα, ο Αββάς Ισαάκ λέει, απάθεια είναι όχι το να μην αισθάνεται κανείς τα πάθη, αλλά το να μην δέχεται αυτά. Μπορεί και ο απαθής να έχει προσβολή από πάθη? Μπορεί, αλλά ό,τι και να του πετάξει ο διάβολος καίγεται από την θεία φλόγα που είχε ανάψει μέσα του. Ο διάβολος δεν πάβει να προσβάλλει τον άνθρωπο, αλλά όταν ο άνθρωπος δεν δέχεται τις προσβολές του εχθρού, τότε καθαρίζει η καρδιά του και κατοικεί πια μέσα του ο Χριστός. Η καρδιά του μετατρέπεται σε καμίνι, σε βάτο και όμενη, και ό,τι και αν πέσει μετά, μέσα καίγεται. Γέροντα, μόνον η ευγνωμοσύνη στον Θεό φτάνει για να μας παρακινήσει στον αγώνα κατά των παθών. Μόνον η ευγνωμοσύνη στον Θεό δεν φτάνει. Χρειάζεται και καλή διάθεση, αναγνώριση της αμαρτωλότητάς μας και φιλότιμη άσκηση. Γέροντα, η μνήμη θανάτου βοηθάει στην εσωτερική εργασία? Ναι, πολύ βοηθάει. Αν έχουμε μνήμη θανάτου, με ελπίδα στον Θεό, θα γνωρίσουμε τη ματαιότητα αυτού του κόσμου και θα βοηθηθούμε πνευματικά. Γι' αυτό να φέρουμε στο νου μας το κριτήριο του Θεού και να μην ξεχνούμε ότι θα κριθούμε για τις αμαρτίες που κάναμε και δεν μετανοήσαμε. Τι κάνω, πώς ζω με τόση αμέλεια, να σκεφτώ. Αν πεθάνω αυτή τη στιγμή, πού θα πάω? Μήπως έκανα κανένα συμβόλαιο με το θάνατο? Πεθαίνουν και μικροί και μεγάλοι. Αν σκέφτομαι ότι ο Θεός μπορεί σε λίγο να με πάρει, τότε δεν θα αμαρτάνω. Για να πεθάνουν τα πάθη, πρέπει να σκεφτόμαστε τον θάνατο, την μέλουσα κρίση, και να πάθουμε κι εμείς αποφιλότιμο για τον Χριστό που πολλά έπαθε, για να μας λυτρώσει. Ο αγώνας κατά των παθών είναι ένα διηνεκές γλυκό μαρτύριο για την τήρηση των εντολών, για την αγάπη του Χριστού. Αξίζει να πεθάνουμε ηρωικά παρά να νικηθούμε από τα πάθη και να πληγώσουμε τον Χριστό. Στριμώχνομαι, γέροντα, στον αγώνα μου. Έναν καθάκι βγάζεις από το δάχτυλό σου και πονάς, πόσο μάλλον να ξεριζώσεις από μέσα σου ένα πάθος. Ύστερα να ξέρεις ότι όταν ο άνθρωπος καταβάλει προσπάθεια να κόψει ένα πάθος του, τότε ο πειρασμός βάζει εμπόδια και στριμώχνεται ο άνθρωπος, όπως στριμώχνεται και ο δαιμονισμένος όταν τον διαβάζουν εξορκισμούς. Γιατί γίνεται αγώνας, παλεύει με τον διάβολο, έπειτα όμως ελευθερώνεται. Το καθάρισμα του εαυτού μας δεν γίνεται χωρίς κόπο, πατώντας κουπιά. Δεν κόβονται αμέσως τα πάθη, όπως και ο κορμός του δέντρου δεν κόβεται αμέσως με μια πριονιά. Το πριόνι κόβει για πολλή ώρα, μέχρι να κοπεί πέρα ως πέρα ο κορμός. Και δεν τελειώνει εδώ η δουλειά. Για να γίνει ο κορμός έπιπλο, πόσος κόπος χρειάζεται? Πρέπει πρώτα να πελεκηθεί, να γίνει σανίδες και μετά να τις πάρει ο επιπλοποιός για να τις κάνει χρήσιμο έπιπλο. Και αν, γέροντα, δεν καταλαβαίνω ότι αυτός ο κόπος είναι απαραίτητος, τότε θα μείνεις κούτσουρο και θα σε ρίξουν στη φωτιά. Γέροντα, κάθε μέρα λέω, από αύριο θα προσέχω, θα διορθωθώ, αλλά και πάλι πέφτω στα ίδια. Να βάζεις τον Θεό μπροστά, να λες, με τη δύναμη του Θεού θα προσπαθήσω να διορθωθώ, ώστε θα βοηθήσει και ο Θεός. Το ότι θέλεις να διορθωθείς, αυτό σημαίνει ότι δέχεσαι βοήθεια.
Ζητάς από το Θεό να σε βοηθήσει και ρίχνει ο Θεός το βλέμμα του επάνω σου. Κάνεις και τη μικρή σου προσπάθεια και προχωρείς. Ποιος όταν δει ένα μικρό παιδάκι να προσπαθεί με τα χέρια του να κυλήσει μια κοτρόνα, δεν θα τρέξει να το βοηθήσει για να μην παιδεύεται? Έτσι και ο Θεός, όταν δει τη μικρή σου προσπάθεια, θα σε βοηθήσει να νικήσεις. Μερικοί, ενώ δεν καταβάλουν καμία προσπάθεια να διορθωθούν, λένε: «Χριστέ μου, έχω αυτά τα πάθη. Εσύ μπορείς να με απαλλάξεις, απάλλαξέ με». Πώς να βοηθήσει τότε ο Θεός? Για να βοηθήσει ο Θεός, πρέπει να καταβάλει ο άνθρωπος την προσπάθεια που μπορεί. Δηλαδή, είναι μερικά πράγματα που πρέπει να κάνει ο ίδιος ο άνθρωπος για να βοηθήσει μετά ο Θεός. Σε καμία περίπτωση δεν βοηθιέται αν δεν θέλει να βοηθήσει ο ίδιος τον εαυτό του. Εμείς μερικές φορές πάμε να αποκτήσουμε τη χάρη και τα χαρίσματα του Θεού με έναν μαγικό τρόπο. Νομίζουμε πως χωρίς αγώνα θα αποκτήσουμε μια αρετή ή ακόμη και θα αγιάσουμε. Για να δώσει όμως ο Θεός, πρέπει να σπείρουμε. Πώς θα δώσει ο Θεός χωρίς να εργαστούμε? Τι λέει το τροπάριο? Της ερήμου του άγωνον εγεώργησας. Ο Θεός ρίχνει βροχή, μαλακώνει το χώμα, αλλά και εμείς πρέπει να γεωργήσουμε το χωράφι μας. Το χώμα είναι έτοιμο, αλλά πρέπει να βάλουμε το ινί στο χωράφι για να το σπείρουμε, και ό,τι σπείρουμε θα θερίσουμε. Αν όμως δεν οργώσουμε, πώς θα σπείρουμε? Και αν δεν σπείρουμε, τι θα θερίσουμε? Γι' αυτό να μην ρωτάτε μόνο τι μπορεί να κάνει ο Θεός, αλλά να ρωτάτε και τον εαυτό σας, τι μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Η τράπεζα του Χριστού δίνει πολύ μεγάλο τόκο, αλλά αν δεν κάναμε κατάθεση στην τράπεζα, πώς θα κάνουμε ανάληψη?